Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σκληρή στάση κράτησαν αρκετά κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Euro Working Group, επιμένοντας την σύσταση μιας επιστολής από τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο, με ιδιαίτερα βαρύ θεσμευτικό χαρακτήρα απέναντι στις μελλοντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Μαζί μας ο Γιώργος Μιχαηλίδης, δημοσιογράφος του Cool News. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η επιστολή εστάλει ήδη. Την έστειλε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών προλίγου στους εταίρους. Θα μπορούσε να την παρομοιάσει κανείς με μια τιμωρία που του έβαλαν, πως δεν πρόκειται να ξανακάνει κάποιο λάθος. Τι περιλαμβάνει τώρα αυτή η επιστολή? Οι εταίροι όχι μόνο δεν ξεπάγωσαν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, αντιθέτως ζήτησαν από την ελληνική πλευρά να δεσμευθεί ένα, ότι δεν πρόκειται να ενεργήσει ξανά μόνη της χωρίς να έχει συμβουλευτεί τους θεσμούς. Κάτι που δείχνει ότι έχουμε ελάχιστα περιθώρια ευελιξίας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Δεύτερον, ζήτησαν από την ελληνική πλευρά να δεσμευθεί ότι σε περίπτωση που σημειώσουμε απόκληση στο νέα πρόγραμμα, μέτρα. Έρχονται νέα μέτρα. Να. Πολύ σωστά. Τρίτον, ζητούν από την ελληνική πλευρά να δεσμευτεί ότι η αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ θα ισχύει μόνο για το 2017. Και τέταρτον, ζητούν από την ελληνική πλευρά να δεσμευτεί ότι σε περίπτωση που ξαναυπάρχει πλεόνασμα, δεν θα το χορηγήσουμε όπως θέλουμε εμείς, αλλά πάντα σε συνεννόηση με τους θεσμούς θα διατεθεί στην αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ωραία. Τελικά η ελάφρυνση, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα ξεπαγώσουν, ε? Αυτό αναμένουμε. Σήμερα στην τηλεδιάσκεψη το κλίμα είναι καλύτερο από ό,τι ήταν χθες. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος τήρησε τις δεσμεύσεις του, έστειλε την επιστολή. Πηγές τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και από το Euro Working Group επισημαίνουν ότι αναμένεται συμφωνία. Ωστόσο, επειδή είπαμε τη μαγική φράση νέα μέτρα, υπάρχουν πλευρές μεταξύ των θεσμών, μεταξύ των εταίρων, όπου ζητούν από την Ελλάδα να δεσμευτεί για ισοδύναμα σε περίπτωση που δεν καλύψουμε τους στόχους. Δηλαδή να τα γράψουμε τώρα. Να γράψουμε από τώρα ποια θα είναι η τιμωρία μας σε περίπτωση που δεν καλύψουμε τους στόχους.